Καλησπέρα σε όλους. Να λοιπόν και η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και τα play-off βέβαια της Super League. Είχαμε και τα play-out. Και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-2 στη Λεωφόρο και του πήρε πίσω το όποιο πλεονέκτημα είχε μετά την νίκη του Ολυμπιακού. Και η ΑΕΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 1-0. Είναι πια στην κορυφή της βαθμολογίας και όπως όλα δείχνουν, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και όπως όλα δείχνουν είναι και το δυνατό φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Άρης στο άλλο μάτς επικράτησε τις Λαμίες με 3-1 σε ένα παιχνίδι πιο πολύ για το ονόρε παρά για οτιδήποτε άλλο. Στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, όπου έχω δει κομμάτια του αγώνα, αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο ΠΑΟΚ για ακόμα μια φορά εκμεταλλεύτηκε τους χώρους που όταν τους δίνει η αντίπαλη ομάδα είναι μάνα καημένη, που λέγει ο Αλέφαντος, και καταφέρνει να εκθέτει άμυνες όταν έχουν προβλήματα στην επιστροφή. Και ο Παναθηναϊκός αυτό το έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το έχουμε δει σε αρκετά παιχνίδια και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Δεσπότοφ έβαλε τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με τον κορυφαίο για ακόμα μια φορά Μπερνάρ. Και από εκεί και πέρα είχαμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχαν ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ όμως έβαλε τα γκολ. Έφτασε το μάτι στο 1-3 και τελικά ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 2-3. Άρα λοιπόν αυτό που μένει και παρά τις διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού για το κομμάτι της διαιτησίας είναι ότι ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε για ακόμα μια φορά τους χώρους τους οποίους τους έδωσε η αντίπαλη ομάδα στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός και όταν ο ΠΑΟΚ βρίσκει χώρους τότε είναι πολύ εύκολο να πάρει και μεγάλες νίκες και αυτό το έχει κάνει πολλές, τις περισσότερες φορές το έχει κάνει στα εκτός έδρας, το έχει κάνει και στα εντός αλλά κυρίως στα εκτός. Το Ντέριμ τον περνάνε γενναίες 14 για το γεγονός ότι έπαιξε 4-4-2. Έτσι το είδε, έτσι του βγήκε, πίστεψε ίσως περισσότερο στην ομάδα του και προφανώς εκ του αποτελέσματος γάρ προδόθηκε από τους παίκτες του όσον αφορά το κομμάτι των επιλογών και το πώς αυτοί έκαναν τα πράγματα και πώς ακολούθησαν το σχεδιασμό του προπονητή τους. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ, έχουμε πει για ακόμα μια φορά το ξαναλέμε, ότι όταν βρίσκει χώρους, είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στο transition και μπορεί να σε τελειώσει ανά πάσα στιγμή. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-3. Τώρα, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός ήταν ένα παιχνίδι. Τώρα, ίσως εσείς οι φίλοι μου οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ να διαφωνήσετε, αλλά θεωρώ ότι το match είναι απόλυτα, το αποτέλεσμα μάλλον είναι απόλυτα και ξεκάθαρα άδικο. Γιατί είναι άδικο? Γιατί ο Ολυμπιακός έχασε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, ήταν πολύ καλύτερος στο παιχνίδι, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ υπηρέτησαν πολύ καλύτερα το πλάνο το οποίο είχε φτιάξει ο Βάσκος τεχνικός, όμως στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Κερδίζει ίσως ο πιο τυχερός, κερδίζει ο πιο έξυπνος και κερδίζει και αυτός που έχει το momentum εκείνη τη στιγμή. Εξυπνάδα, οξυδέρκεια, ποιότητα. Πέτρος Μάνταλος. Τώρα κάποιοι μπορούν να μου πείτε τι λες ρε μεγάλε. Και όμως, εξυπνάδα, οξυδέρκεια, ποιότητα. Ο Μάνταλος είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Είχε την οξυδέρκεια να δει τον ανοιχτό χώρο μπροστά στον Ηλίασον. Εξυπνάδα. Ήξερε τι έπρεπε να κάνει την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι ο Μάνταλος είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον οποιοδήποτε προπονητή, είτε για την εθνική ομάδα είτε για την ΑΕΚ. Ήξερε να το χρησιμοποιήσει τόσο όσο ο Αλμέιδα, ξέροντας ότι θα του κάνει και θα του δώσει τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, ο Μεντιλίμπαρ πήρε πράγματα από τον Μαρτίνς, θα μπορούσε να έχει πάρει και γκολ, αλλά έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος.
έβαλε μέσα το Φραν Ναβάρο. Από τη στιγμή που βγήκε ο LKB και μπήκε ο Φραν Ναβάρο, ο Ολυμπιακός απενεργοποιήθηκε full στο κομμάτι του center for. Προσέξτε, όχι ότι δεν έχασε ευκαιρίες, γιατί έχασε και την ευκαιρία με τον Τσικίνιο, έχασε τις ευκαιρίες και με τον Γιώβετιτς, έχασε την ευκαιρία και με τον Ζέλσον Μαρτίνς, έχασε ευκαιρίες. Δεν είχε όμως το center for, ο οποίος θα μπορούσε, όπως κάνει ο LKB, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να σκοτώσει τον αντίπαλο. Λάθος. Δεύτερο λάθος γίνεται από το Ρέτσο. Ρε Ρέτσο. Ρε αγόρι μου λίγο. Τι τον αφήνεις τον Ελίασον να βγει μπροστά? Τράβα του, πάρ' του τη φανέλα, σκίστη του και πάρ' την άδω σπίτι σου. Απλά και όμορφα. Δεν τον αφήνεις και δεν του επιτρέπεις να βγει στην πλάτη σου. Και πάλι ο Ορτέγκα καθυστέρησε να πάει στον Ελίασον. Αυτός είναι πολύ γρήγορος, έχει το know-how στο χώρο, πλασάρει 1-0, buzzer beater, Cobra Kai και η ΑΕΚ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Γιατί το ποδόσφαιρο σε μια ισορροπία όταν είναι το παιχνίδι, είναι η στιγμή, είναι το momentum, είναι η κατάσταση που θα σου βγει. Δεν το έβαλε ο Γιωβέτιτς στο 82, που αν γινόταν 0-1 νομίζω μετά και τελείωνε το παραμύθι. Έχει κάνει λάθος στο 88 ο Γιωβέτιτς που τελειώνει μόνο στη φάση ενώ περίμενε ο Ζέλσον. Ο Αθανασιάδης, για να πάμε και στον Αθανασιάδη, τι σου είναι το ποδόσφαιρο? Τι μπούλινγκ έχει φάει ο καημένος ο Αθανασιάδης? Τι κράξιμο έχει φάει? Πώς όμως το ποδόσφαιρο δικαιώνει αυτόν που έχει την υπομονή, αυτόν που περιμένει, αυτόν ο οποίος ξέρει ότι ίσως κάποια στιγμή ο μεγαλοδύναμος θα του δώσει μία ακόμα ευκαιρία, όπως έλεγε και στο υπέροχο τραγούδι του Παντελής Παντελίδης. Άλλη μια ευκαιρία. Ο Παντελίδης έλεγε βέβαια δώσε λίγη αγάπη στο φτωχό, καλή κυρία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Αθανασιάδης περίμενε την ευκαιρία του, την έδωσε. Ο τραυματισμός του Στάνκοβιτς. Και έχει κάνει πολύ καλές αποκρούσεις ο κίπερ της ΑΕΚ. Μπορεί να μην είναι οι γκράντε εντυπωσιακές, είναι όμως ουσιαστικές. Γιατί κρατάνε την ΑΕΚ στο 0. Και βέβαια, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος και πολύ πιο συμπαγής στη μεσαία γραμμή. Ο Αλμέιδα προσπαθούσε να κάνει πράγματα από το 70 και μετά το παιχνίδι γίνεται ροντέο, ξεχάστηκαν οι μεσαίες γραμμές, αλλά πάλι επειδή ο Ολυμπιακός είχε τον Νέσε και τον Τζικίνιο και ήταν πολύ καλύτερη και από το Σιμάτσι και από τον Γιόνσον, έδειχνε το momentum Ολυμπιακό, όμως τελικά το momentum ήταν κιτρινό-μαύρο. Νομίζω ότι πέρα από το λάθος του Ρέτσου στο αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο έπρεπε να του ραβήξει τη φανέλα, να τον προλάβει, να του κάνει φάουλ, του Ελίασον, έχει κάνει λάθος ο Μεντιλίμπαρ όσον αφορά το κομμάτι του Φραν Ναβάρο. Έπρεπε να μπει ίσως λίγο νωρίτερα ο Γιώβετιτς, γιατί και ο Φορτούνης κάποια στιγμή κουράστηκε. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και τρόπον την νέα υποτιμητικό να μπαίνει ο Ναβάρο, ο Ελ Αραμπί, στο 93ο λεπτό του αγώνα να κάνει τι? Να βάλει κανένα τρίποντο σαν τον Βασίλη Σπανούλη, τον Νάζ Μήτρου Λόγκ ή τον Γιαννούλη Λαρετζάκη? Κατά την προσωπική μου άποψη, αν έπρεπε να γίνει μία αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν ο Ελ Αραμπί και ας έπαιρνε μετά ο Ναβάρο σε κάποια άλλη θέση. Ή ας μην έπαιζε κιόλας ο Ναβάρο. Δεν έγινε να προσφέρει τίποτα ο Ναβάρο. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Σας το λέω ειλικρινά, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Την ίδια ώρα, οι αλλαγές του Αλμέιδα συνεργάστηκαν εξαιρετικά. Μάνταλος Ελίασον, 1-0, καλές γιορτές, καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα. Και κάπου εδώ τελείωσε η ιστορία. Ολυμπιακός είναι τέταρτος, κινδυνεύει άμεσα να μην βγει η Ευρώπη,
ο Παναθηναϊκός είναι σε κρίση και τώρα παίζει με την ΑΕΚ, η οποία έχει, είναι πρωτοπόρος και εννοείται ότι πρέπει να κερδίσει, ούτε την ισοπαλία θέλει. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Λαμία και λογικά θα την κερδίσει. Και ο Ολυμπιακός παίζει με τον Άρη, ένα τρομερά ύπουλο μάτς, στο οποίο όμως ο Ολυμπιακός έχει στόχο να κερδίσει και πρέπει να το κάνει αυτό και να ελπίζει ότι η ΑΕΚ θα κάνει διπλό στη Λεωφόρο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, and life goes on που λένε και στην Αγγλία. Ξέρω ότι εσείς φίλοι μου οι ΑΕΚτζίδες θα παρεξηγηθείτε και θα μου πείτε ότι γιατί το ότι και το άλλο. Το αποτέλεσμα δεν ήταν δίκαιο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Στο ποδόσφαιρο είπαμε, κερδίζει αυτός που έχει το momentum. Έχει την στιγμή, αλλά έχει και την εξυπνάδα και την οξυδέρκεια του Πέτρου Μανταλού, συν την υπομονή του Αθανασιάδη, ο οποίος μαζί με τον Ελίασον θεωρώ και πιστεύω ότι είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της επιτυχίας της ΑΕΚ. Αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε στο Sportscore Record by Radio με τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη, RTFM 90,6, YouTube, telesport.tv. Μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας, διαφωνείτε ή συμφωνείτε. Αυτή ήταν η άποψή μου, αυτό ήταν το σχόλιο μου. Κλείνοντας, ΑΕΚ πια το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. ΠΑΟΚ σίγουρα έχει τις ελπίδες του. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα για αυτούς, ειδικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μένει εκτός της όποιας ελπίδας για τον τίτλο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε και μόνο αγάπη.